Αποχαιρετάμε σήμερα με μεγάλο σεβασμό τον σύντροφο Τάκη, που ηγήθηκε για μια δεκαετία ως πρόεδρος στην Ομοσπονδία των Οικοδόμων. Σε όλη του τη ζωή υπήρξε ασυμβίβαστος πρωτοπόρος αγωνιστής. Φυλακές, ξυλοδαρμοί, εξορίες, απειλές δεν σταμάτησαν ούτε μια στιγμή την αγωνιστική του δράση. Πάντα στο πλευρό της φτωχολογιάς, πάντα στο πλευρό των αδικημένων, πάντα στο πλευρό των οικοδόμων. Ήταν μεγάλη συμβολή του στην ανασυγκρότηση των οικοδομικών σωματείων και τον ταξικό προσανατολισμό του οικοδομικού κινήματος. Πρωτοστάτησε σε όλους τους μεγάλους αγώνες, τις εμβληματικές κατακτήσεις, τις μεγάλες νίκες του κλάδου. Στο ιστορικό ένατο συνέδριο της Ομοσπονδίας το 1976, όπου οι ταξικές δυνάμεις πήραν το τιμόνι της ηγεσίας στα χέρια τους από τον εργοδοτικό κυβερνητικό συνδικαλισμό. Στο 10ο συνέδριο, το 1977, όπου ολοκληρώθηκε αυτή η νίκη με τη διεξαγωγή γνήσιου αντιπροσωπευτικού συνεδρίου, την ψήφιση νέου καταστατικού, εξασφαλίζοντας τη δημοκρατική λειτουργία της Ομοσπονδίας. Στους μεγάλους αγώνες και τις εμβληματικές κατακτήσεις του κλάδου, για το πενθήμερο, το 7ωρο, το 35ωρο, για τη σύνταξη στα 58 χρόνια, την άμεση επικόλυση των ενσύμων, την υπογραφή ικανοποιητικών συλλογικών συμβάσεων, την αναγνώριση και διανομή των υπεραγνώστων ενσύμων, την ένταξη ειδικοτήτων στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα. Πάντα μπροστάρης, ακούραστος και αποφασιστικός, με ανεξάντλητη πίστη στο δίκαιο του αγώνα και της τάξης μας. Με την τουντούκα στο χέρι να ενημερώνει με ήρεμο λόγο και αποφασιστικότητα τους οικοδόμους, στους χώρους δουλειάς, στα γιαπιά, από τα χαράματα στις πιάτσες. Αγαπητός και προσιτός σε όλους, έτοιμος να απαντήσει, έτοιμος να βοηθήσει να λυθεί κάθε πρόβλημα, πάντα με γνώμονα τις ανάγκες και τα συμφέροντα της εργατιάς. Γι' αυτό, σύντροφε Τάκη, οι οικοδόμοι σε εμπιστεύτηκαν στις θέσεις ευθύνης. Γι' αυτό όλοι εμείς που σε γνωρίσαμε, που μάθαμε για τη ζωή σου, που μάθαμε για την προσφορά σου, στεκόμαστε σήμερα μπροστά σου με δέος, τιμή και περηφάνεια. Γιατί αγωνιστές σαν εσένα, σύντροφε Τάκη, μπορούν να βγουν μόνο από τα σπλάχνα της εργατιάς, μόνο από το καμίνι της ταξικής πάλης. Τίμησες με την προσφορά σου τους οικοδόμους, τίμησες όλη την εργατική τάξη. Η ζωή σου μας εμπνέει και μας διδάσκει. Μας δίνει δύναμη στον αγώνα. Καλό ταξίδι, σύντροφε Τάκη.